Σε πλήρη εξέλιξη είναι η μεγάλη πολυεθνική άσκηση Ηνίωχος. Εντυπωσιακά μαχητικά αεροσκάφη φέρουν σε πέρας δύσκολες ασκήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο. Το σκοτάδι πέφτει και το ένα μετά το άλλο, τα μαχητικά απογειώνονται κατά κύματα. Το ένα μετά το άλλο αυτή την ώρα απογειώνονται τα F-18 της Ισπανικής Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ ακριβώς πίσω τους στην αρχή του διαδρόμου βρίσκονται τα F-16 των Ηνωμένων Πολιτειών. Αποστολή νυχτερινής κρούσης. Το επίπεδο δυσκολίας των Ηνίωχων ανεβαίνει συνεχώς όσο εξελίσσεται η μεγάλη πολυεθνική άσκηση. Η μετάκαυση από τους κινητήρες των μαχητικών φωτίζει το σκοτάδι και τα αεροσκάφη απογειώνονται σαν πυρωμένες σφαίρες. Έως και το Καστελόριζο απλώνει τα φτερά του ο Ηνίωχος με την πολεμική αεροπορία και τις υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουν να στέλνουν ηχηρό μήνυμα στην Τουρκία. Και μπορούμε και διαθέτουμε και τα μέσα να υποστηρίξουμε μια τέτοια άσκηση. Φτερό-φτερό πετούν τα αεροσκάφη από τις 6 πιο ισχυρές αεροπορίες του κόσμου και σφραγίζουν τη μεγαλύτερη αεροπορική άσκηση φέτος στην Ευρώπη. Εκπροσωπούμε την πατρίδα μας σε ό,τι κάνουμε όπου βρισκόμαστε, εδώ στον Ηνίωχο, στο εξωτερικό, στον χώρο του Αιγαίου. Νιώθουμε ότι έχουμε όλη την Ελλάδα στην πλάτη μας. Το F-16 Σούφα από το Ισραήλ που βλέπετε πίσω μου είναι ένα από τα δεκάδες μαχητικά που συμμετέχουν στον Ηνίωχο 2021. Καθημερινά οι απογειώσεις από εδώ την 117 πτέρυγα μάχη στην Ανδραβίδα φτάνουν τις 120. Συνολικά σε όλη την άσκηση θα έχουμε περίπου 2.000 απογειώσεις. We are pleased to show a couple of tactics to our Hellenic Air Force partners. Εν μέσω πανδημίας οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις κερδίζουν την εμπιστοσύνη φίλων και συμμάχων και στέλνουν μήνυμα ισχύως. Στην Ανδραβίδα βρέθηκε σήμερα και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αναφέρθηκε στις νέες απειλές από την Τουρκία. Στο μεταξύ, η Άγκυρα συνεχίζει την εμπριστική της ρητορική. Ο εκπρόσωπος του κόμματος του Ερντογάν κατηγόρησε τον Νίκο Δένδια ότι υπονομεύει τις διαπραγματεύσεις. Για νέες απειλές εκ μέρους της Τουρκίας έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός από την Ανδραβίδα, όπου παρακολούθησε την άσκηση Ηνίωχος 2021. We cannot be naive. We are facing a new set of threats. Our world is extremely complex and our neighborhood is unfortunately becoming more unstable. Η Τουρκία εξαπολύει σειρά υπριστικών δηλώσεων, φανερώνοντας τον εκνευρισμό της από το γεγονός ότι τα ελληνοτουρκικά θέματα αντιμετωπίζονται ως ευρωτουρκικά. Yani Türkiye'ye karşı kumpas kuran, Türkiye'ye karşı bir takım husumet lobileri oluşturmaya çalışan, Avrupa Birliği'ni istismar eden, kendisine kalkan yapan bir açıklamayı ilk defa ben bir Dışişleri Bakanı'ndan. Όλα αυτά δείχνουν ανησυχία από πλευράς Άγκυρας σε μια ιδιαίτερα αρνητική διεθνή συγκυρία εναντίον της, τόσο από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, όσο και από πλευράς Ρωσίας. Η χώρα μας λοιπόν καλείται να κεφαλαιοποιήσει αυτά τα κέρδη. Diplomasi tarihine bir yakışıksızlık örneği olarak girecektir. Müzakereleri sabote etmek için konuşmuş olarak kayıtlara geçmiş oldu. Η Άγκυρα είχε επίσης δυσαρεστηθεί από την έντονη διπλωματική δραστηριοποίηση της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή, η οποία μάλιστα συνοδεύεται και από τη συνέχιση των εξοπλισμών μας, αλλά και τις αμυντικές συνεργασίες τις οποίες έχει συνάψει η χώρα μας. Νίκος Δένδιας και Νίκος Παναγιωτόπουλος υπογράφουν σήμερα στη Σαουδική Αραβία αμυντική συμφωνία για μεταστάθμευση δυνάμεων στις δύο χώρες. Η Ελλάδα στέλνει μια πυροβολαρχία Patriot και 120 στελέχη της πολεμικής αεροπορίας, ενώ η Σαουδική Αραβία μπορεί να στέλνει, όπως έχει ήδη γίνει, F-15 με σκοπό την αποτροπή αν η Ελλάδα βρεθεί σε κίνδυνο. Το βλέπουμε ως δημιουργία ενός μετόπου κατανόησης πάνω στη στέρεη βάση του διεθνούς δικαίου. Η αμοιβαία επωφελής αμυντική συνεργασία των δύο χωρών θα συνεισφέρει στην αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων.